Να υποδεχτούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαστε λίγο άτυχοι, έτσι. Θέλουμε να γιορτάσουμε ωραία αυτήν την επέτειο. Ούτε στα 100 μας είχε κάτσει το 21, ούτε πηγούντας στα 150. Δεν ξέρω τα 250 πώς θα είμαστε. Τέλος πάντων, τι κάνετε? Σωστά τα λέτε. Ως προς την επέτειο, αλλά βεβαίως έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάσουμε. Συμφωνώ απολύτως και πρέπει με κάθε τρόπο. Είναι... Καμιά φορά υπάρχει ένας μηδενισμός και μια μεμψημυρία στο δημόσιο διάλογο. Πρέπει πάντοτε να κρατάμε τη σοβαρότητά μας φυσικά. Δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε, πώς να το πούμε, για εθεροβάμονες και για θριαμβολογίες. Αλλά οπωσδήποτε η Ελλάδα μας τα τελευταία 200 χρόνια έχει πετύχει πολλά και πρέπει να είναι περήφανη. Και είναι περήφανη και σήμερα ως φάρος ελευθερίας, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την περιοχή της. Σωστό. Τώρα... αξιολογείται με κάποιο τρόπο, είδα χαμηλή τόνη και από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών στα όσα δήλωσε και ο κύριος Μπορέλ εν αναμονή των αυριανών. Δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με τις κυρώσεις. Μάλλον πήρε παράταση αυτή η υπόθεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι παρά είχε επενδύσει η κυβέρνηση, κύριε Κερίδη, στο θέμα των κυρώσεων της Τουρκίας. Κοιτάξτε, είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός. Δεν είναι κάτι που σταματάει. Είχαμε δύο συνόδους μέχρι τώρα, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Αύριο είναι η τρίτη μας σε ένα εξάμηνο. Θα έχουμε κι άλλες. Συνόδους, το πρόβλημα Τουρκία πια είναι ένα ευρωπαϊκό δυτικό πρόβλημα, ένα ευρύτερο πρόβλημα που ξεφεύγει κατά πολύ από τα αμιγώς ελληνοτουρκικά. Βλέπετε μια Τουρκία σήμερα φορτηγό χωρίς φρένα. Πραγματικά έχουν εκπλαγεί οι πάντες, οι τελευταίες αποφάσεις αναφέρομαι τώρα στον Ταγί Περτογάν, με όλο το κακό που γίνεται στο τουρκικό χρηματιστήριο, στην Κωνσταντινούπολη, στην τουρκική λίρα και στις περιπέτειες τις οποίες μπαίνει η Τουρκία, διότι πέρα από τα οικονομικά. Φαίνεται ότι στην Τουρκία δεν λειτουργούν οι θεσμοί, δεν υπάρχει θεσμός, υπάρχει ενός ανδρός αρχή, υπάρχει ένας Ερντογάν και ένας προσωπικός οικογενειακός κύκλος γύρω γαμπρών, κουνιάδων, ξαδελφών και διαφόρων αυλοκόλακων που δεν ξέρουμε τι του λένε, ο οποίος αδυνατεί να πάρει την οποιαδήποτε σόφρονα απόφαση και πολλές φορές, πέρα από τα ελληνοτουρκικά, είναι και αυτοκτονικός, θα σας έλεγα. Αυτό που έκανε ξημερώματα του Σαββάτου, είδατε το κόστος που έχει το τεράστιο στην τουρκική οικονομία και κοινωνία. Η Τουρκία έχει μπει σε μεγάλη περιπέτεια. Και αυτό πλέον συνειδητοποιείται και στο Βερολίνο, πέρα από το Παρίσι και τους υπόλοιπους που είχαν μια μεγαλύτερη, να πούμε, γρήγορση στο ζήτημα. Ακόμα και η πιο επιφυλακτική, η πιο εφεκτική, η πιο καθυστερημένη. Την σωστή ανάγνωση της σημερινής τουρκικής πραγματικότητας πλέον πείθονται. Επειδή συνδυάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομία με τα γεωπολιτικά, έχετε την αίσθηση, κύριε Κερίδη, ότι αυτός ο μήνας που μαζεύτηκε, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ο κύριος Ερντογάν, έχει να κάνει και με το φόβο του, μήπως υπήρχαν κυρώσεις κυρίως σε οικονομικό επίπεδο από πλευράς Ευρώπης, βλέποντας και το πώς πηγαίνει η δική του οικονομία? Οπωσδήποτε αυτό, επίσης η κακή σχέση με την Αμερική, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί, και ο ευρύτερος κλοιός που έχει δημιουργηθεί πέριξ της Τουρκίας, όχι μόνο χάρη στις δικές μας διπλωματικές προσπάθειες, εξαιτίας κατεξοχήν της επιθετικότητας της Τουρκίας και της φιλοδοξίας της να ηγεμονεύσει την περιοχή, κάτι που δεν θέλουν ούτε οι Ισραηλινοί, ούτε οι Αιγύπτιοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε κανένας άλλος εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το 21 είναι έτος αποφάσεων για την Τουρκία. Και νομίζω διαρκώς διαψεύδονται οι όποιοι αισιόδοξοι. Η Τουρκία έχει μπει σε μια πορεία, σε μια περιπέτεια. Το κάνει μια μικρή αναδίπλωση στα εξωτερικά, βεβαίως, να στείλει αυτό το σήμα, που δεν είναι και αυτή ολοκληρωμένη. Βλέπετε ότι τρώει πόρτα και από τους Αιγύπτιους. Σήμερα είχαμε πολύ σκληρές δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να εμπλακούν στις προεδρικές εκλογές του χρόνου. Πράγμα ανεπίτρεπτο και δεν μπορούμε να έχουμε ειρηνικές σχέσεις με μια τέτοια χώρα. Έκανε πολύ αυστηρές δηλώσεις ο ίδιος. Ο Μακρόν, οι οποίες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στον τουρκικό τύπο. Και βεβαίως λέει στους Ευρωπαίους και στους άλλους ότι αφήστε με στο εσωτερικό να κάνω ό,τι θέλω. Στις γυναίκες, στους Κούρδους, στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Οσμάν Καβάλα και βεβαίως και στην τουρκική λίρα. Μιλάμε για μια πραγματικά, πώς να το πούμε, πολύ περίεργη κατάσταση. Συμφωνώ. Τώρα, βεβαίως βάλατε, κύριε Κερίδη, την παράμετρο της Αμερικής. Το πρώτο, νομίζω το πολύ πολύ χαρακτηριστικό δείγμα του πόσο αλλάζουν οι σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, θα έρθουμε και στα δικά μας μετά, είναι η παρουσία, διαδικτυακά φυσικά, του κυρίου Μπάιντεν στην αυριανή σύνοδο κορυφής. Από εκεί που ήταν στο χειρότερο σημείο οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής, φαίνεται ότι με το καλημέρα της προεδρίας Μπάιντεν αυτό αλλάζει. Έτσι είναι. Υπάρχει μια προσπάθεια επανασυσπήρωσης της Δύσης.
δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο κάποιοι πιστεύουν, διότι υπάρχουν και εδώ συμφέροντα αντικρουόμενα, κατ' εξοχήν στο ζήτημα της αντιμετώπισης της Κίνας, αλλά οπωσδήποτε και οι δύο πλευρές κατανοούν ότι η Δύση ενωμένη παραμένει πανίσχυρη. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, διότι παρά τη φθορά, παρά την σχετική αποδυνάμωση με την άνοδο της Ασίας, με την άνοδο της Κίνας, η Δύση, δηλαδή η Ευρώπη, η Αμερική, η Ιαπωνία, θέλετε βάζουμε μέσα την Αυστραλία κτλ., παραμένουν πάνω από το 50% της παγκόσμιας οικονομίας, πάνω από το 80% της παγκόσμιας τεχνολογίας, των παγκόσμιων αμυντικών δαπανών κ.ο.κ. Και άρα ενωμένη η Δύση μπορεί ακόμα να καθορίζει τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε καταλάβει, φαίνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρασυρμένος από το λαϊκισμό του και από το ανερμά της, εν πάση περιπτώσει, της εξωτερικής του πολιτικής, το οποίο όμως τώρα το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μπάιντεν, ο πάρα πολύ έμπειρος αυτός, δεν υπάρχει πιο έμπειρος νέος πρόεδρος στην Αμερική, 50 χρόνια στο κουρμπέτι, από το 72 στη Γερουσία, έτσι δεν είναι, 50 mm-hmm. χρόνια. Πριν γεννηθείτε, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, είμαι βέβαιος. Και αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Οι Ευρωπαίοι τον αναμένουν με μεγάλη, πώς να το πούμε, προσμονή. Θα έρθει και στη Μεγάλη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο διαζώσεις, αλλά προς το παρόν διαδικτυακά έχει πολύ ενδιαφέρον που το πρότεινε και το αποδέχτηκαν οι Ευρωπαίοι και το περιμένουμε. Εμείς κάτι περισσότερο περιμένουμε από τον ίδιο τον κύριο Μπάιντεν. Θα υπάρξει αύριο βεβαίως το τηλεφώνημα, η επικοινωνία Μπάιντεν-Μητσοτάκη, να δούμε αν θα επισημοποιηθεί και κάποια πρόσκληση προς το Λευκό Οίκο ή προς τα εδώ. Αλλά κάτι παραπάνω περιμένουμε. Υπάρχει σχετική συζήτηση για τα τέλη του χρόνου, έτσι. Ναι, ναι. Να το πούμε αυτό, για μια επίσημη επίσκεψη υψηλωτάτου επίπεδου από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Οίκο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ ευνοϊκό κλίμα στην Ουάσιγκτον για μας, που έχει να κάνει και με τις εκλογές στο Κογκρέσο, με το τι έχει γίνει με τον Μενέντες, στο Δημοκρατικό Κόμμα, ο ίδιος ο Μπάιντεν, ο οποίος ξέρει τα ελληνικά θέματα, διπλανή πολιτεία με τον Πολ Σαρμπάνη και πάρα πολύ φίλοι, τον Ντελάγουερ με τον Μέριλαντ, θέλω να πω, και πάρα πολύ φίλοι όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένας γνώστης. Εννοείται ότι οι Αμερικάνοι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την Τουρκία δυτικά, θα κάνουν ό,τι μπορούν, όπως θα το κάνουν και οι Ευρωπαίοι, όπως θα θέλαμε και εμείς οι ίδιοι στην Ελλάδα. Όμως, ουδέποτε το κλίμα δεν ήταν τόσο βαρύ εναντίον της Τουρκίας όσο σήμερα. Σας το λέω εγώ που παρακολουθώ τα αμερικανικά από πολύ κοντά. Νομίζω από την περίοδο της εισβολής στην Κύπρο το 1974 είχαμε να δούμε τόσο βαρύ κλίμα για την Τουρκία. Το οποίο επιβαρύνεται κάθε ολοένα και περισσότερο. Δεν υπάρχει ελάφρυνση. Έρχεται τώρα η δίκη της Halkbank. Έχουμε ολοένα και καινούργια πράγματα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ομιλία, κύριε Κερίδη. Εγώ σας ευχαριστώ πάντα, τυχαίρομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.